Συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, Τρίτη σήμερα, 20 του Απρίλη. Λέγαμε νωρίτερα για τις εκκλησίες. Θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα, δηλαδή, αφού νομίζω ότι θα έχει καθοριστεί και το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουν. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θα μιλήσουμε και για την Εκκλησία. Την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ρόδου, τον κύριο Κύριλο. Τώρα, αφήνοντας τα συνδικαλιστικά, αυτή την κόντρα η οποία παίρνει, αν θέλετε, και μία μορφή μέσα από τα δελτία τύπου τα οποία έρχονται μεταξύ των εκπροσώπων του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου και του ΠΑΜΕ σε μία συγκέντρωση η οποία ξεκίνησε με μία αφετηρία μιας κοινής, αν θέλετε, διαμαρτυρίας, όχι διαμαρτυρίας, ετοιμάτων δηλαδή, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα επερχόμενα και κυρίως εργασιακά δικαιώματα για τη σεζόν. Το θέμα είναι και η πολύ μεγάλη αγωνία είναι, θα έχουμε σεζόν. Δηλαδή, εδώ πλέον πρέπει να σταθούμε, γιατί η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή στην Ευρώπη. Έχουμε την πανδημία, το δεύτερο, σε χώρες άλλες, τρίτο κύμα, το οποίο είναι σε μία έξαση. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ μεθοδικοί και πάρα πολύ συγκρατημένοι φέτος σε σχέση με αυτό το οποίο πιστεύαμε έτσι όταν μπαίναμε στην φετινή χρονιά. Θεωρούσαμε ότι με τα εμβόλια να τρέχουν, με τις διαδικασίες μιας ωριμότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα στην Ευρώπη. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν είναι έτσι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε το θέμα που έχει να κάνει με τις προοπτικές της τουριστικής σεζόν, δεδομένου ότι έχουν αρχίσει να ανακοινώνονται ημερομηνίες, δηλαδή από χθες με απόφαση έχουμε χώρες που μπορούν να έρχονται, να επισκέπτονται τη χώρα χωρίς οι πολίτες τους να μπαίνουν στη λεγόμενη επταήμερη καραντίνα. Λέγαμε και προημερών για το πείραμα της Ρόδου, των Ολλανδών. Μα δεν θα μπορούσαν οι Ολλανδοί να κυκλοφορήσουν, διότι ήταν αναγκασμένοι να μείνουν για 7 ημέρες εσόκλειστοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, αφού έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ και παράλληλα είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Προβλέψεων, δηλαδή του ΙΤΕΠ, την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου. Να την δούμε, να την ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρότασης. Καλησπέρα, κυρία Σβήνου. Καλησπέρα, είναι πάντα χαρά και ιδιαίτερη τιμή να μιλάω μαζί σας. Και εμάς, και για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή φτάνουν οι μέρες. Δηλαδή, σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο τέλος του Απρίλη. Θα περάσει και το Πάσχα, οπότε κάποια στιγμή ξεκινάμε. Να σας ρωτήσω καταρχήν για αυτή την απόφαση η οποία χθες ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, όπου ανοίγουμε την δυνατότητα σε ευρωπαϊκές χώρες κτλ. Κτλ. Να μπορούν να έρθουν οι πολίτες τους χωρίς να τεθούν σε επταήμερη καραντίνα. Να σας ρωτήσω, αυτή η νέα απόφαση έχει παραθυράκια τα οποία δημιουργούν προβληματισμό? Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πια στα πλαίσια του πιλωτικού ανοίγματος που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης, παράλληλα με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης της τουριστικής περίοδου, που είναι 14 Μαΐου. Άρα λοιπόν από τώρα γίνεται η άρση της καραντίνας, διαφορετικά δεν πρόκειται να έχουμε τουρισμό ή οποιοδήποτε πιλωτικό άνοιγμα. Βέβαια, είδαμε και όλες και από ρεπορτάζ που έχουν γίνει από συναδέλφους σας ότι αυτοί που έρχονταν δεν γνώριζαν καν ότι δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα. Το έμαθαν, ήταν ένα δώρο που τους δόθηκε όταν έφτασαν στη χώρα μας. Ναι, υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση για εμάς, θετική κατεύθυνση, το ότι γίνεται η άρση της καραντίνας, γιατί ουσιαστικά προμηνύει και το σταθερό πρόγραμμα που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η κυβέρνηση αυτό της 14ης Μαΐου του ανοίγματος. Λαμβάνοντας όμως το ΦΕΚ, με το οποίο θα ουσιαστικά ορίζεται ο τρόπος που θα εισέρχεται κάποιος στη χώρα μας, αναφέρει ότι μπορούν να εισέρχονται οι εμβολιασμένοι ή αυτοί που έχουν κάνει PCR 72 ώρων. Έχει παραλυθεί για την ώρα ότι το ότι μπορούν να έρθουν στη χώρα μας και χωρίς PCR αυτοί που έχουν νοσήσει και έτσι έχουν αποκτήσει τα αντισώματα της ασθένειας. Αυτή η κατηγορία, βέβαια, επειδή το κινήσαμε λίγο το θέμα, μας ενημέρωσαν ότι από την 14η Μαΐου θα συμπεριληφθεί. Είναι σε όλα αυτά, υπάρχει και το διαδικαστικό, ο τρόπος με τον οποίο θα εγκριθεί αυτό το πράσινο διαβατήριο, το υγειονομικό διαβατήριο,
προκειμένου να μην χρειάζεται κάποιος να κάνει το PCR test. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές διαδικασίες μπροστά μας. Διάβαζα μάλιστα σε εφημερίδα ένα ρεπορτάζ που αναμένουν μέχρι τέλος Ιούνιου πια να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες για το λογισμικό της έκδοσης του υγειονομικού διαβατηρίου. Ελπίζουμε να γίνουν πιο γρήγορα, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε τίποτα να λειτουργήσει ως τροχοπέδι προς την έναρξη πια των ταξιδίων. Ναι. Το κατανοώ, αυτό είναι τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται με ενίοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ανακοινώνεται και μετά μέχρι να υλοποιηθεί δηλαδή η πράξη εφαρμογής μπορεί να απαιτεί και ένα πολύ μεγάλο διάστημα, να περνάει και από τα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία. Είναι έτσι. Και φαντάζομαι ότι πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τις εξελίξεις που καταγράφονται στον COVID. Δηλαδή, όταν ακούς από επιστήμονες, λένε ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει νοσήσει μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μην έτσι, ξαναφέρει να έχει πρόβλημα. Και εκεί λοιπόν οδηγούμαστε και σε έναν ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό, που είναι ο προβληματισμός του επαναπατρισμού. Δηλαδή, κάθε χώρα ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επαναπατρίζονται οι πολίτες της. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε, το μόνο που έχουμε σαν δεδομένο είναι ότι απαιτείται τεστ PCR 72 ώρων. Θα απαιτείται και στους εμβολιασμένους κατά την επιστροφή του και σε αυτούς που έχουν αντισώματα στην επιστροφή τους. Ή αυτή η κατηγορία θα απαλλάσσεται τις εν λόγω υποχρεώσεις. Και το λέω γιατί. Γιατί δεν θα σταθώ τόσο στο κόστος, που είναι και αυτό ένα σεβαστό ποσό όταν θα μιλήσει κανένας για μια τετραμελή οικογένεια. Βέβαια, είδαμε πάλι παρεμβάσεις όπου έχει τεθεί μια maximum τιμή χρέωσης στα 60 ευρώ, το οποίο πραγματικά μας φέρνει στις χώρες από τις πιο φθηνές, είναι τα πιο φθηνά PCR test σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκεί βέβαια να τηρείται αυτό το maximum, το ταβάνι των 60 ευρώ χρέωση. Το θέμα όμως είναι στις υποδομές. Και αν υπάρχει δυνατότητα, προκειμένου να καλυφθούν τα χιλιάδες των τεστ που θα χρειάζεται να γίνεται εάν επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Τι θέλω να πω. Αναμένουμε, μπορεί να αργεί να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Όταν θα ξεκινήσει όμως, έχουμε τις προδιαγραφές για να μπορούμε να έχουμε υψηλά επίπεδα ζήτησης. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη θα πιάσουμε ένα καλό ποσοστό των αφήξεων του 2019, έχουμε τις προοπτικές για να το κάνουμε αυτό, τότε θα χρειάζονται, ας πούμε, για το νησί της ΚΟ, περίπου 7.500 τεστ PCR την ημέρα. Μπορεί το νησί σε αυτά, η Ρόδος αντίστοιχα ποσοστά, η Σαντορίνη αντίστοιχους αριθμούς PCR τεστ. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε μπροστά μας, τουλάχιστον για όσο είναι απαιτητό μόνο το PCR test. Άρα λοιπόν το λέω αυτό. Θα πρέπει να πιέσουμε καταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούν κάποιες χώρες να δεχτούν ως επαρκές το rapid test, το οποίο είναι πάρα πολύ να γίνει και δεν έχει ιδιαίτερο κόστος και βεβαίως όλοι μπορούν να εξυπηρετηθούν αντί του PCR test. Αυτό έγινε βέβαια τόσο στις πιέσεις που θα ασκηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στις αποφάσεις στις οποίες θα καταλήξει η κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Πάντως, κυρία Σβήνου, κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο προβληματική αυτή η χρονιά. Δηλαδή, είχαμε την αίσθηση ότι με τη διαδικασία των εμβολιασμών θα έτρεχαν οι χώρες, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Νομίζω έχουν γίνει πολύ σύνθετα και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μάλλον τα πράγματα είναι πιο δύσκολα φέτος από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά που ήμασταν και εντελώς ανημέρωτοι, οι πάντες δηλαδή, και αντιμετωπίζαμε για πρώτη φορά τον COVID στην χώρα και τη δική μας, αλλά και όλοι έτσι, οι χώρες που δέχτηκαν επισκέπτες. Είναι όμως γιατί περιμέναμε το πολυπόθητο εμβόλιο, θεωρώντας ότι και οι ρυθμοί εμβολιασμών θα ήταν τέτοιοι που θα μας επιτρέπουν πια να αποκτήσουμε αυτή την πολυπόθητη ελευθερία και στα ταξίδια. Δεν είναι όμως. Η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται καλά στο σύστημα των εμβολιασμών. Και να σημειώσω ότι η χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές πάει καλά. Πάει αρκετά καλά. Και στα νησιά μας, έτσι, έναν πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε εχθές, κοντά στο 30% του πληθυσμού της ΚΟ είναι εμβολιασμένοι. Το αντίστοιχο είναι κοντά στο 22%.
Εντάξει. Ναι. Στο μεσοδιάστημα των 10 ημερών όπου είχαμε παρουσιάσει κάποια στοιχεία, νομίζω ότι έτρεξε λίγο πιο έτσι, με καλύτερους ρυθμούς ο εμβολιασμός στα νησιά. Ναι, βέβαια, εδώ θα περιμέναμε να δοθεί μια προτεραιότητα στους εργαζόμενους τουρισμού που μέχρι να αποφασιστεί να γίνει στην πράξη, μα θα έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος. Δηλαδή, τι καλύτερο, τι μεγαλύτερη διαφήμιση να μπορούσαμε να πούμε τώρα και να πούμε ότι το προσωπικό στα ξενοδοχεία μας, στα εστιατόρια, είναι εμβολιασμένο. Άρα λοιπόν μιλάμε για επιχειρήσεις, όχι COVID safe, κανένας δεν είναι safe, αλλά τουλάχιστον μπορούν να εκπέμψουν την ασφάλεια όσον αφορά στο ότι είναι το προσωπικό εμβολιασμένο. Όμως, έχουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές φορές έτσι ο κόσμος περιμένει να ακούσει και ένα θετικό νέο. Σήμερα έχουμε ένα θετικό νέο. Και αυτό είναι ότι ο οργανισμός FCDO της Μεγάλης Βρετανίας, είναι το σύστημα ταξιδίων της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αρχίζει και ξεχωρίζει αναπεριοχές και κατέταξε λοιπόν την Ρόδο και την Κο στις πράσινες περιοχές, το οποίο μας δίνει μία ελπίδα προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, μήπως τελικά η Αγγλία μάλλον αναθεωρήσει τις εντολές της, τη γραμμή της για τα ταξίδια όσον αφορά σε επίπεδο περιοχών και όχι σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή, εάν και στις Ελλάδες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά κρουσμάτων, αυτό δεν θα αποκλείσει άλλες περιοχές στη χώρα μας που μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία των ταξιδίων. Ένα λοιπόν που ίσως προμηνύεται είναι αυτός ο τομέας. Και το δεύτερο, γιατί περιμένουμε ακόμα, η TUI Μεγάλης Βρετανίας δεν έχει ανακοινώσει, δεν έχει αλλάξει την ημερομηνία έναρξης, σε αντίθεση με την Jet2, η οποία έχει ανακοινώσει για 24 Ιουνίου, μια μεγάλη μετάθεση της έναρξης του ειδικού του προγράμματος. Η TUI Αγγλίας όμως παραμένει για 17 Μαΐου. Εάν λοιπόν και τα υπόλοιπα δεδομένα συνηγορήσουν, ίσως τελικά και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δούμε τους πρώτους Άγγλους τουρίστες σε αυτή την ημερομηνία. Άρα λοιπόν είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα αυτό το σημερινό. Και από εκεί και πέρα, όσο κρατάμε υψηλά το ρυθμό εμβολιασμών και χαμηλά το επίπεδο κρουσμάτων, τόσο περισσότερο μπορούμε να ελπίζουμε για να πιάσουμε αυτό το ταβάνι του 50% που έχουμε θέσει. Αυτό δεν είναι παράδοξο? Από τη μία η Jet2 να λέει ότι ξεκινάω τα προγράμματα και τις επτήσεις από τον Ιούνιο, η TUI Μεγάλη Βρετανία να λέει 17 Μαΐου, αναζητώντας λίγο και το εταιρικό σχήμα των εταιριών, μου φαίνεται λίγο παράδοξο η Jet2 να είναι τόσο πίσω. Μήπως είτε κάτι γνωρίζουν ή αναθεωρούν είτε παζαρεύουν, προσπαθώ να το καταλάβω. Αυτό θα το δούμε, επειδή θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αν και τα δεδομένα πολλές φορές δεν μας το επιτρέπουν. Ωστόσο, θα δούμε πώς θα κινηθεί η Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την έναρξη των ταξιδίων και αν τελικά θα διαχωρίσει τους προορισμούς ανά περιοχή και δεν θα τους έχει στο σύνολό τους. Και εκεί λοιπόν... Και εξαρτάται βέβαια και από την TUI κατά πόσο θα κρατήσει το πτυτικό της πρόγραμμα 17 Μαΐου. Όλα εξαρτώνται από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Εάν ξεκινήσει λοιπόν, τότε είναι πολύ πιθανό και η Jet2 να αναθεωρήσει και να λειτουργήσει πιο ευέλικτα, μετατίθοντας πιο νωρίς το πτυτικό της πρόγραμμα. Ή η TUI θα συμπαραστεί λοιπόν την Jet2 ή η Jet2 την TUI. Ή καταστάσεις μάλλον την TUI να πάει προς την ημερομηνία της Jet2. Ναι. Τώρα, πριν πάμε ξανά στο θέμα το οποίο νομίζω ότι μετά επιτάσσεως θέτεται και εσείς που έχει να κάνει τους εμβολιασμούς, γιατί εγώ ακούω για τους εμβολιασμούς, ακούω για τα COVID-free νησιά, αλλά ξέρετε κάτι, εσείς το ξέρετε. Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Δεν είναι δυνατόν όταν μιλάμε για ένα κύμα τουρισμού να μπορεί να το απορροφήσει είτε η Χάλκη, είτε η Νήσιρος, είτε η Λειψή. Έτσι, δηλαδή, εάν τα μεγάλα νησιά, τα οποία υπομίζονται και το βάρος του τουρισμού και μιλάμε και για μαζικό τουρισμό, δεν είναι έτοιμα να υποδεχθούν επισκέπτες, τότε πάμε σε μια πάρα πολύ περίεργη και προβληματική χρονιά με τις όποιες συνέπειες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Γερμανία. Δηλαδή,
Αν θέλετε, από τη Μεγάλη Βρετανία γνωρίζουμε, έχουμε 17 του Μάη, περιμένουμε να θεωρήσει J2 κτλ. Με τη Γερμανία τι γίνεται, όπου έχουμε έξαση από ό,τι φαίνεται του φαινομένου, τι λένε οι πληροφορίες τελευταίες? Ακόμα περιμένουμε να μαζευτεί λιγάκι το θέμα των κρουσμάτων για να αποφασίσει και η χώρα της Γερμανίας το πότε θα ανοίξει τα σύνορά της. Για να μπορέσει να επιτραπεί το ταξίδι αναψυχής. Ακόμα δεν έχουμε κάποια δεδομένα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Οι αεροπορικές εταιρείες πάντως, οι tour operator, είναι έτοιμοι προκειμένου να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους όπως θα το ορίσει η γερμανική κυβέρνηση. Αυτό το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα υπόλοιπα κράτη. Βλέπουμε ότι μόνο η αγορά της Αγγλίας έχει οριοθετήσει όλο το θέμα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχουν προχωρήσει και πάρα πολύ στο ρυθμό των εμβολιασμών τους, που αυτό τους επιτρέπει να μπορέσουν να κάνουν και έναν έγκυρο προγραμματισμό. Μάλιστα. Άρα, εάν κάθε χρονιά μιλάμε για last minute τουρίστες, τι να πει κανείς φέτος, έτσι, και με μια προσπάθεια που πρέπει να έχει πάντα ενεργή η χώρα και η κάθε περιοχή, που έχει να κάνει με το πώς προμοτάρω, πώς διαφημίζω έναν τόπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η χρονιά δεν θα είναι απλά last minute, θα είναι very last minute, ειδικά για τους μήνες από τον Μάιο, όσο δουλέψουμε τον Μάιο, έτσι, όσο υπάρχει ο Μάιος, από το μήνα του Ιουνίου θα είναι χαρακτηριστικό του last minute. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι εμείς έχουμε συνηθίσει σαν Έλληνες να είμαστε της τελευταίας στιγμής και να κάνουμε τον... να είμαστε ευέλικτοι σε αυτό το είδος προγραμματισμού. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλεονέκτημα που έχει ο Έλληνας και θα το αξιοποιήσει φέτος. Ωστόσο, θα γίνει ένα παιχνίδι και ένα παιχνίδι με τις τιμές. Θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και εσωτερικά και εξωτερικά. Στον έξω κόσμο, γιατί είναι πολλοί προορισμοί που επιστρέφουν, που επανέρχονται. Βέβαια, εκεί έχουμε και ένα σχετικό πλεονέκτημα, γιατί βλέπουμε ότι η αγορά της Τουρκίας δεν δίνει το αίσθημα ασφάλειας που θα όφιλε να δώσει μια χώρα, όπως δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με την εικόνα που έχει η Ελλάδα προς τα έξω, που αυτό λειτουργεί αρνητικά ως προς τον τουρισμό της και κατ' επέκταση θα λειτουργήσει θετικά ως προς τη ζήτηση προς ελληνικούς προορισμούς. Όταν έρχονται και όλοι οι προορισμοί, θα κάνουν τα μέγιστα δυνατά προκειμένου να γίνουν πιο θελκτικοί. Και βέβαια ο ανταγωνισμός των μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχειακών μονάδων θα ανοίξει φέτος, οπότε όλοι θα προσπαθήσουν να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο. Και εκεί λοιπόν θέλει την προσοχή μας, γιατί θα είμαστε ευέλικτοι με το θέμα της τιμής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ρίξουμε τις τιμές μας σε τέτοιο επίπεδο που να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Έτσι, δηλαδή, θα πρέπει να κρατηθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, σε μια συνεννόηση ενδεχομένως μεταξύ μας. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, αλλά ό,τι και να είναι, όπως το λέω, η ρουλέτα της τιμής δεν πρέπει να μας παρασύρει. Άρα, ουσιαστικά, θα περιμένουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα περίπου μία εβδομάδα πριν να κινηθεί επίσημα και να ανοίξει, έτσι, η σεζόν στη χώρα, δηλαδή κατά τις 7 του Μάη, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα έχουν ουσιαστικά καταγραφεί και οι τελευταίες αντιδράσεις και της αγοράς. Και πάλι είναι επισφαλές, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Η εικόνα ουσιαστικά την έχει κάθε επιχείρηση στο σύστημα των κρατήσεών της. Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις εξακολουθούν να είναι παγωμένες ή να λαμβάνουμε κρατήσεις για μήνες λίγο πιο μετά, δηλαδή για Ιούλιο, Αύγουστο, μήνες που θεωρούνται πιο ασφαλείς από τον τουρίστα, προκειμένου να τις κλείσει, για να μην χρειαστεί να τις ακυρώσει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι γιατί δεν θα ταξιδέψει. Από εκεί και πέρα λαμβάνουμε αρκετές ακυρώσεις για την περίοδο του Μαΐου. Άρα λοιπόν αυτό αυτομάτως μας βάζει σε μια διαδικασία να μεταθέτουμε την ημερομηνία ανοίγματός μας. Ωστόσο, όταν θα αποφασιστούν τα πτητικά προγράμματα των tour operator, που αυτό προϋποθέτει την πολιτική της κάθε χώρας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, τότε θα μπορέσουμε να προγραμματιστούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια και να πούμε ότι θα ανοίξουμε την τάδε ημερομηνία. Γιατί εκεί θα αρχίσει να τρέχει πια και το σύστημα των κρατήσεών μας και να γνωρίζουμε από πότε μπορεί η επιχείρηση να ανοίξει. Κυρία Σβήνου, ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα στον Μάιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών ΤΙΣΚΟ, είναι και πρόεδρος σε ένα σημαντικό φορέα, δηλαδή, προβλέψεων, το ΙΤΕΠ, δηλαδή, κάνει μια εξαιρετική δουλειά, διότι κανείς θα πρέπει να μελετά ενδελεχώς και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Τώρα βλέπω και διάφορα ερωτήματα, μου λέτε, εντάξει, το Πάσχα θα μείνουμε μέσα, θα γίνει την Πρωτομαγιά. Την Πρωτομαγιά, τι, έχετε καμία ανησυχία, και εκεί μέσα θα είστε, και την Πρωτομαγιά. Μπορεί με το Μαγιά να μεταφερθεί για τη Λαμπρή Τρίτη, έτσι όπως λέγεται, αλλά μέσα θα είστε. Είπαμε, η χώρα θα αρχίσει να μπαίνει σε μια κανονικότητα γύρω στις 10 του Μάη, εάν δεν έχουμε μια πολύ ραγδαία επιδείνωση του προβλήματος, διότι σημειώστε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε περίπου 850 ανθρώπους διασωληνωμένους. Έχουμε κορονοπάρτι καθημερινά. Έχουμε μια αγωνία που εκφράζεται από μια κούραση η οποία έχει συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι πολύ θετικά τα πράγματα και νομίζω ότι όσο και αισιόδοξος να είναι κανείς, πρέπει να είναι προσγειωμένος. Οπότε, επειδή με ρωτάτε, κανονικότητα από τα μέσα του Μάη και μετά. Μετά από τις 10 του Μάη δηλαδή θα περιμένετε. Μέχρι τότε υπομονή. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να πάμε στους Λειψούς, όπου είχαμε μια εξαιρετική προβολή του νησιού από την κρατική τηλεόραση της Ιταλίας, την RAI 3 δηλαδή, και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο.